Ήταν το Domestic Pressures του Γιάν Γιόχανσον μέσα από την ταινία «Η θεωρία των πάντων» και ο δικός μας φόρος τιμής αυτόν τον σπουδαίο Ισλανδό συνθέτη που χάθηκε τόσο πρόωρα στο Βερολίνο το Σάββατο και ήταν μόλις 48. Είμαι ο Ιάκωβος Γογάκης και είναι οι νύχτες της Πέμπτης, αλλά ειδικά για σήμερα γίνονται νύχτες Τετάρτης, γιατί αναχωρούμε για το Βερολίνο για να καλύψουμε το 68ο φεστιβάλ. Το τι θα δούμε εκεί, ποιες είναι οι αξιόλογες ταινίες, ποιοι θα περπατήσουν στο κόκκινο χαλί, θα τα πούμε λίαν συντόμως. Αλλά προέχει η μορφή του νερού, του Γκιγέρμο Ντελ Τόρο, αυτή η ταινία με τις 13 οσκαρικές υποψηφιότητες που ανοίγει αύριο στις αίθουσες της χώρας μας. Ο Ντελ Τόρο θα πάρει αρκετά βραβεία. Δεν είμαι σίγουρος αν θα καταφέρει να πάρει το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, γιατί ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ δύσκολος και πάρα πολύ μεγάλος. Είναι όμως η ταινία της εβδομάδας. Ανοίγει επίσης και μια ρωσική ταινία για το τι συμβαίνει σήμερα στη Ρωσία, με φοβερές ερμηνείες, θα μιλήσουμε και για αυτήν. Δεν μπορούμε όμως να μην κάνουμε αναφορά στον έρωτα που τιμάται σήμερα. Πολλές μουσικές μας επιλογές είναι αφιερωμένες σε αυτόν. Όμως εμείς θα σας δώσουμε δώρο και ένα βιβλίο. Ένα πολύ πρόσφατο βιβλίο το οποίο έγραψε η φίλη ψυχολόγος Μάρο Μπέλου και φέρει τον προκλητικό τίτλο «Gadget Eros». Η Μάρο Μπέλου θα μας πει τι ορίζει τον gadget έρωτα. Τι είναι ο έρωτας στη σημερινή εποχή και πώς ορίζεται. Προτού όμως φτάσουμε στη συνέντευξη μαζί της και κάνετε βεβαίως το γνωστό, ξέρετε ποιο έτσι, το έχετε μάθει, ένα like ή share στο αντίστοιχο post που θα βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, θα ακούσουμε το τραγούδι Love του Nat King Cole, ένα τραγούδι του 1964, το οποίο το μάθαμε μέσα από την ταινία Sleepless in Seattle. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two. Love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Ήταν το Love του Nat King Cole και ακολουθεί συνέντευξη με την ψυχολόγο Μάρο Μπέλου για το βιβλίο της Gadget Eros. Εσείς μπορείτε να κάνετε like και share στη σελίδα μας στο Facebook στο αντίστοιχο post για να διεκδικήσετε ένα αντίτυπο αυτού του βιβλίου. Αν θέλετε όμως να μάθετε περισσότερα για το τι είναι αυτό το βιβλίο, τότε ακούστε με προσοχή τη συνέντευξη. Όταν τίθεται το θέμα Gadget Eros, σκεφτόμαστε τους έρωτες στην εποχή των κοινωνικών δικτύων και τους νέους τρόπους ανακάλυψής του. Αυτή είναι η οπτική σου γράφοντας το βιβλίο Gadget Eros. Όταν ακούνε τον τίτλο, πολλές φορές με ρωτάνε αν το θέμα του βιβλίου είναι το διαδικτυακό φλερτ
ή πώς βρίσκει κανείς σύντροφο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι σίγουρα ένας εύλογος συνειρμός, όμως η βασική μου επιδίωξη δεν είναι αυτή. Αυτό που θέλω να αναδείξω είναι η σημασία της έννοιας γκατζετέρος. Τι δηλώνει αυτή? Δηλώνει μια νέα εμπειρία σχέσεων που αντιτίθεται στις σχέσεις του χθες που ήταν σταθερές. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Στο παρελθόν, άντρες και γυναίκες παρέμεναν μαζί στο γάμο μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Ενώ σήμερα όλοι καλούμαστε να συνηθίσουμε με μια καινούργια ιδέα ότι το ζευγάρι έχει ημερομηνία λήξης. Έτσι φαίνεται ότι κανείς δεν προσπαθεί να εμβαθύνει στη δέσμευση. Όλοι μπαίνουν στη σχέση διατηρώντας κατά κάποιο τρόπο ένα βαθμό μηδέν δέσμευση σε αυτήν. Είμαι βέβαιη ότι κανείς μας δεν έχει ακόμη πλήρη επίγνωση αυτού του πράγματος, αλλά είναι σίγουρο ότι πρόκειται για μια καινούργια συνθήκη. Και αυτή είναι ακριβώς αναδεικνύει το βιβλίο. Όσο για τη μέθοδο, μου φάνηκε ότι η καταλληλότερη είναι η διασταύρωση της ψυχανάλυσης με την κοινωνιολογία. Ακριβώς γιατί με άφηνε να δω καλύτερα τη σύνδεση του ατομικού με το κοινωνικό. Πολλές συζητήσεις για το εάν ζούμε σε μια συγκρουσιακή εποχή ανάμεσα στα δύο φύλλα, οι οποίες δυσκολεύουν τις ερωτικές σχέσεις. Ισχύει αυτό ή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι υπερβολή? Η πτώση της πατριαρχίας άλλαξε και τα ήθη της κοινωνίας. Παλιότερα κάθε άντρας και κάθε γυναίκα έπαιζε το ρόλο του ανάλογα με το βιολογικό του φύλλο. Ο άντρας ήταν ο κουβαλητής και η γυναίκα η νοικοκυρά. Σήμερα όμως η διαφορά των φύλων γίνεται όλο και πιο δυσδιάκριτη. Αν μπορούσα να το συνοψίσω, θα έλεγα ότι οι άντρες εκφυλίνονται και οι γυναίκες αρενοποιούνται. Βέβαια, η ίδια η επιστήμη έχει παίξει ένα ρόλο σε αυτή την εξέλιξη. Η αντισύλληψη, η τεχνητή γονιμοποίηση, όλα αυτά απελευθερώνουν τη σεξουαλικότητα από την τεκνοποίηση. Τώρα πια μπορούμε να μιλάμε για σεξουαλικές σχέσεις αυτοτελώς, ενώ παλιότερα οι σεξουαλικές σχέσεις ήταν συνδεδεμένες με το γάμο. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω κάτι πολύ σημαντικό. Η απελευθέρωση της σεξουαλικότητας μοιάζει να έκανε την απόλαυση υποχρεωτική, ενώ μέχρι τώρα φάνταζε ύποπτη. Ενώ ως τώρα η κοινή ηθική ήταν μια ηθική του κοινωνικού καθήκοντος, τώρα η νέα ηθική λέει «ζήσε τη δική σου ζωή». Τι σημαίνει αυτό? Ο καθένας για την πάρτη του, με την απόλαυσή του και όπως γουστάρει. Υπάρχει όμως και μια άλλη πηγή σύγκρουσης που είναι εξωτερική. Είναι μια κακή χρήση του εγωισμού τόσο από τους άντρες όσο και από τις γυναίκες. Σπάνια κάποιος παίρνει το ρίσκο της δέσμευσης, γι' αυτό και η εμπιστοσύνη είναι όλο και πιο δύσκολη. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται τη συναισθηματική εξάρτηση ως απειλή και αφήνουν την εξάρτηση στον άλλον. Αν ο άλλος υποφέρει, είναι δικό του θέμα, έτσι δεν είναι? Δεν είναι αρκετά μοντέρνος. Πρόκειται για μία άποψη που ίδια αποτελεί εχθρό του έρωτα. Το ότι ζω όμως μην έχοντας ανάγκη κανέναν με κάνει να διαπιστώνω με λύπη ότι και κανείς δεν έχει ανάγκη εμένα. Έτσι αναρωτιέμαι διαρκώς να ρίξω το βάρος στις προσωπικές μου επιθυμίες ή να διατηρήσω την ενότητα. Αργά ή γρήγορα όλοι μας βρισκόμαστε μπροστά σε αυτές τις αντιφάσεις. Το ζήτημα είναι πώς τις λύνουμε, μόνοι μας ή μαζί με τον άλλον. Και κάτι ακόμη. Αυτές οι δύο πηγές σύγκρουσης που σου ανέφερα λειτουργούν πολλαπλασιαστικά η μία ως προς την άλλη. Έτσι εντείνεται ακόμη περισσότερο η κατάσταση σύγχυσης και ανταγωνισμών μέσα στην οποία σήμερα πορευόμαστε. Επειδή στη σημερινή μέρα 14 Φεβρουαρίου δίνεται μια ρομαντική διάσταση, παρατήρησα ότι στο βιβλίο σου το ρομαντισμό και τον έρωτα τον αποδομείς. Τον αποδομείς γιατί ζούμε σε μια μη ρομαντική εποχή ή ο ρομαντικός έρωτας λειτουργεί πάντοτε στο φαντασιακό? Νομίζω ότι το να μιλήσει κανείς για αποδόμηση δεν είναι καθόλου υπερβολή. Αυτό που αποδομεί το ρομαντικό έρωτα είναι στην ουσία η είσοδος στη σκηνή ενός νέου τύπου παρτενέρ που είναι ο παρτενέρ gadget.
Στο ρομαντικό έρωτα ομολογώ την έλλειψή μου στον έτερο, στον παρτενέρ γκάτζετ ποτέ, γιατί αυτός είναι εκεί μόνο για τη σωματική μου διέγευση. Η σύνδεσή μου μαζί του έχει ημερομηνία λήξης και μπορώ κάλλιστα να τον αντικαταστήσω με έναν άλλον, όπως ακριβώς συμβαίνει με ένα γκάτζετ που το έχω μέχρι να αποκτήσω ένα άλλο πιο εξελιγμένο. Έτσι, αντί να ενδώσω στον έρωτα, αρκούμε και μόνο στην απόλαυσή μου. Ποιο είναι το βασικό στοιχείο εδώ? Μία διαφορία που βυθίζει τον παρτενέρ μου στην ανωνυμία. Είναι ακριβώς η ανωνυμία μίας προκάτ φαντασίουσης που αντικαθιστά τον ερωτισμό της συνάντησης με τον έτερο. Δεν βρίσκομαι υπό την επίρρεια του έρωτα με τον έτερο, συναντώ απλώς για λίγο τον γκατζετέρος. Και τότε είναι που το βέλος περνάει ξυστά, αγαπητέ Ιάκωβε. Επειδή η Μάρο Μπέλου στο βιβλίο της γκατζετέρος αποδομεί το ρομαντικό έρωτα, θα την ακολουθήσουμε κι εμείς βάζοντας το τραγούδι Burning Love του Elvis Presley, ένα τραγούδι που ακούστηκε σε πάρα πολλές ταινίες, κυρίως της Disney, και βεβαίως σε μια ταινία με τον Kurt Russell και την Ronnie McDowell, αν θυμάμαι καλά, το 1979, σε άλλο ύφος και άλλο ρυθμό, Burning Love. Like, share και διεκδικήστε το βιβλίο της Μάρος Μπέλου Gadget Eros, ένα αντίτυπο για έναν από εσάς. Η κλήρωση θα γίνει μετά το τέλος της εκπομπής. Ο Guillermo del Toro με την ταινία «Η μορφή του νερού», The Shape of Water, βάζει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη και πλέον θεωρείται ένας σκηνοθέτης όπως το Spielberg, όπως το Zemeckis. Είναι ένας κλασικός παραμυθάς. Και ο Λαβύριθος του Πάνακ πριν από 10 περίπου χρόνια μας το είχε αποδείξει αυτό. Ένας παραμυθάς ο οποίος μπορεί να συσχετίζει το παραμύθι με φιλοσοφικά ζητήματα, όπως ήταν ο εμφύλιος στην Ισπανία, όπως είναι ο ρατσισμός τώρα στην Αμερική, η καταπιεσμένη σεξουαλικότητα και πολλά άλλα ακόμη πράγματα. Η μορφή του νερού λοιπόν είναι μια ταινία άρτια σκηνοθετημένη.
και ο Ντελτόρο θα μπορούσε να το πάρει το Όσκαρ σκηνοθεσίας. Έχει φιλοσοφικούς στοχασμούς μέσα που φτάνουν μέχρι τον Πλάτωνα, το Θαλή, το δικό μας κτλ. Το νερό έχει μεγάλη σημασία στο έργο αυτό. Έχω την άποψη ότι είναι η πιο ολοκληρωμένη ταινία του Γκιγέρμο Ντελτόρο και θα μπορούσε κάτω από κάποιες προϋποθέσεις να γίνει ο τρίτος μεξικανός σκηνοθέτης κερδίζοντας το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Ας μην ξεχνάμε ότι το πήρε ο Ιναρίτου με τον Μπέρτμαν, το πήρε με τον Γκράβιτι και ο Κουαρόν. Και βεβαίως αυτό, αν συμβεί, θα δοθεί και ένα μήνυμα στον Τραμπ. Όμως τα Όσκαρ δεν έχουν τόση σημασία όσο η αξία της ταινίας. Έχουμε βρει βεβαίως και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους διαλόγους και με κάποιες σκηνές πλάτερ που ήταν αχρίαστες. Παρ' όλα αυτά, το έργο αυτό έχει πολλά πράγματα να δείξει και έχω την αίσθηση ότι κανείς δεν πρέπει να το χάσει. Η μορφή του νερού, Γκιγέρμο Ντελτόρο, 13 οσκαρικές υποψηφιότητες, μεταξύ αυτών βεβαίως και για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, δεν είναι η αγαπημένη μου από τις οσκαρικές, τα έχουμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, όμως πραγματικά αποδεικνύει ότι είναι ένας σκηνοθέτης που έχει ακόμα πράγματα να δώσει και δεν έχει τελειώσει. Ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές του Φεστιβάλ Βενετίας ότι ο Γκιγέρμο Ντελτόρο θα είναι ο πρόεδρος κριτικής επιτροπής της φετινής διοργάνωσης. Ας μην ξεχνάμε ότι φέτος η Μορφή του Νερού είχε κερδίσει το Χρυσό Λιοντάρι, το μεγάλο βραβείο στο Φεστιβάλ Βενετίας. Είναι η δεύτερη αγγλόφωνη ταινία που κερδίζει αυτό το βραβείο τα τελευταία 8 χρόνια. Είχε προηγηθεί το Somewhere της Σοφίας Κόπολα. Έτσι λοιπόν, ο Γκιγέρμο Ντελτόρο αποδέχθηκε την πρόταση και θα βρίσκεται το καλοκαίρι στο μαγευτικό Λί.
Δεν χρειάζεται να είναι κανείς φανατικός σινεφίλ για να αναγνωρίσει την πρόοδο των Ρώσων δημιουργών τα τελευταία χρόνια. Οι Ρώσοι σκηνοθέτες μπορεί να μην φτάνουν στο επίπεδο των προκατόχων τους σε αυτές τις παλιές καλές εποχές του ρωσικού σινεμά, αλλά φαίνεται να καταγράφουν με πολύ γλαφυρό τρόπο το τι συμβαίνει στο ρωσικό κράτος και στη ρωσική κοινωνία του σήμερα, αρκετά χρόνια μετά τις κοσμογονικές αλλαγές. Μία από αυτές τις ταινίες φέρει τον τίτλο «Οι δικοί μου άνθρωποι». Θα έβγαινε στην Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα, μεταφέρθηκε για αυτήν. Τη σκηνοθετεί ο Καντεμίρ Μπαλάκοφ και βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Η ταινία αυτή κέρδισε και το βραβείο κριτικών στο πρόσφατο φεστιβάλ Κανών. Βρισκόμαστε στον Κάφκασο στα τέλη του 90. Η 24χρονη Ιλάνα εργάζεται στον καράζ του πατέρα της. Ένα απόγευμα έχουν μαζευτεί οικογένεια και φίλοι για να γιορτάσουν τον αραβόνα του μικρού της αδερφού, του Ντέιβιτ. Το ίδιο βράδυ, το νεαρό ζευγάρι χάνεται και φτάνει στην πόρτα της οικογένειας ένα σημείωμα για λύτρα. Σε αυτή την κλειστή κοινότητα των Εβραίων, η ανάμειξη της αστυνομίας είναι πραγματικά εκτός συζήτησης. Άρα και πώς θα συγκεντρώσει η οικογένεια τα χρήματα για να σωθεί ο Ντέιβιτ, αυτό θα το ανακαλύψετε σε αυτή την ταινία, που θα σας θυμίσει πάρα πολλά από τις ταινίες του Σβατνίτσεφ, από το πρόσφατο Loveless, από το Leviathan. Θα σας θυμίσει τον ηλίθιο του Γιούρι Μπίκοφ, τον πιστό του Κίριλ Σερεμπρένικοφ, για όσους από εσάς παρακολουθούν φανατικά έτσι τις πιο ψαγμένες ταινίες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Οι ερμηνείες των ηθοποιών είναι εξαιρετικές. Προέρχονται από τη μεγάλη σχολή του θεάτρου της Ρωσίας. Αναδεικνύουν σε όλο της το μεγαλείο το τι συμβαίνει μέσα στις οικογένειες και βεβαίως την αδιαφορία του ίδιου του κράτους. Σε αυτή την ταινία παρατήρησα μια φοβερή σκηνή όπου ακούγεται ένα εκπληκτικό τραγούδι, τον Don't Cry, μέσα από μια vintage τηλεόραση. Αυτό το τραγούδι λοιπόν το βρήκα και σας το παρουσιάζω τώρα.
Φτιάξαμε βαλίτσες και ετοιμαζόμαστε για την αυριανή μας αναχώρηση για το Βερολίνο. Ξεκινάει την Πέμπτη το 68ο κινηματογραφικό φεστιβάλ σε μια πανδεσία δεκάδων ταινιών με πρώτη και καλύτερη το Isle of Dogs, τη νέα ταινία του Wes Anderson, αυτού του σπουδαίου και ταλαντούχου Αμερικανού σκηνοθέτη, ο οποίος έχει αποφασίσει τα τελευταία χρόνια να ανοίγει τις κινηματογραφικές διοργανώσεις. Το 2012 με το Moonrise Kingdom άνοιξε τη διοργάνωση των Κανών. Δύο χρόνια αργότερα βρέθηκε στο Βερολίνο ξανά με τον Grand Budapest Hotel και τώρα ανοίγει και πάλι τη διοργάνωση στη γερμανική πρωτεύουσα με το Isle of Dogs, μια ταινία όπου θα ακουστούν οι φωνές πολύ γνωστών ηθοποιών, ανάμεσά τους η Tilda Swinton, ο Bill Murray, ο Edward Norton, η Scarlett Johansson, όλοι αυτοί θα είναι εκεί, ο Bryan Cranston και πολλοί άλλοι. Θα τους καταγράψουμε με το φωτογραφικό μας φακό, θα βρεθούμε στη συνέντευξη τύπου, θα ανεβάσουμε και την κριτική μας την Πέμπτη το βράδυ για τη συγκεκριμένη ταινία για αυτόν τον πολύ σπουδαίο Αμερικανό σκηνοθέτη. Κατά τα λοιπά, δυστυχώς δεν θα έχουμε ούτε φέτος ελληνική συμμετοχή στο διαγωνιστικό τμήμα και στα βασικά τμήματα των υπολείπων παράλληλων προγραμμάτων. Και αυτό είναι ενδεικτικό για το πού βρίσκεται και πού κινείται ο ελληνικός κινηματογράφος, περνώντας την περίοδο, από την περίοδο της δόξας, της νέας ελληνικής Nouvelle Vague, όπως κάποιοι την αποκάλεσαν, σε μια στασιμότητα των τελευταίων χρόνων. Ελπίζουμε να ανακάμψουμε. Στο διαγωνιστικό τμήμα ξεχωρίζει η παρουσία της τηλεόρασης σε ένα ακόμα κινηματογραφικό φεστιβάλ. Το έχουμε πει και στο παρελθόν και νομίζω ότι θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον η διείσδυση του τηλεοπτικού προϊόντος στα κινηματογραφικά δρόμενα, το τοπίο αλλάζει και εμείς οφείλουμε να το καταγράψουμε. Μπορεί να μην το ακολουθήσουμε, γιατί δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Θυμηθείτε τι έγινε στο Φεστιβάλ Κανών το Μάιο με την ταινία του γνωστού σκηνοθέτη Bong Joon-ho με πρωταγωνίστρια την Tilda Swinton για λογαριασμό του Amazon TV. Τώρα στο Βερολίνο θα είναι ο Χωσέ Παντίλα, ένας σκηνοθέτης από τη Βραζιλία, ο οποίος κάνει καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε κάνει μια σειρά για τον Escobar, είχε σκηνοθετήσει κινηματογραφικά και το Robocop και τώρα εμφανίζεται στο διαγωνιστικό τμήμα για λογαριασμό του Netflix σε μια ταινία με πολιτικό ενδιαφέρον.
Άρα λοιπόν περιμένουμε και εκεί αντιδράσεις. Μην ανησυχείς, δεν θα φτάσει μακριά. Η νέα ταινία του Gus Van Sant. Δεν ξέρουμε πόσο μακριά θα φτάσει το έργο αυτό του γνωστού Αμερικανού σκηνοθέτη των ταινιών Milk και Elephant. Πάντως σίγουρα το θέμα του αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αναφέρεται στον Τζον Κάλαχαν, ο οποίος σε ηλικία 21 ετών έμεινε παράλυτος μετά από τροχαίο ατύχημα. Και η ταινία αυτή είναι αφιερωμένη σε αυτόν τον άνθρωπο. Ο Gus Van Sant αντιμετώπισε πρόσφατα το μένος του κοινού και των κριτικών για την κατώτερη των προσδοκιών ταινία «Μια θάλασσα από δέντρα», ελπίζει όμως τώρα με αυτό το κοινωνικό δράμα να αποδείξει πως δεν έχασε οριστικά το σπουδαίο του ταλέντο. Πρωταγωνιστούς αυτήν την ταινία η Joaquin Phoenix και Rooney Mara, μια ταινία που προβλήθηκε πρόσφατα και στο φεστιβάλ Sundance, αφήνοντας ανάμεικτες εντυπώσεις. Και αυτή η ταινία θα βρίσκεται στο διαγωνιστικό τμήμα. Oops, I did it again. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Oh baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love, that I'm sent from above. I'm not that innocent. You see, my problem is this: I'm dreaming away, wishing that heroes that truly exist. I cry watching the names. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all my senses, that is just so typically me. Baby, oops, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love, but I'm sent from above. I'm not that innocent. Oops, I did it again to your heart, got lost in this game, oh baby. Oops, you think that I'm sent from above. I'm not that innocent. Oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game, oh baby, baby. Oops, oops, I did it again. But I'm sent from above. I'm not that innocent. Δεν θα τα πούμε όμως όλα τώρα για το Φεστιβάλ Βερολίνου. Έχουμε πολλά να πούμε και να γράψουμε τις επόμενες μέρες. Κριτικές, αφιερώματα, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Μαζί με μένα τον Ιάκωβο Γουγάκη θα είναι και η Έλλη Μαστόρου, η ανταποκρίτρια της εφημερίδας Μετρό του Βελγίου. Αλλά δεν θα τα πούμε όλα για το Φεστιβάλ Βερολίνου απόψε. Για τις ταινίες, για τα αφιερώματά μας, για τα ρεπορτάζ, για τις κριτικές. Να μπαίνετε στη σελίδα μας στο screeneye.gr. Καθημερινή ενημέρωση από αύριο Πέμπτη.
ήταν ένα μουσικό θέμα από την ταινία «Τέλεια ομορφιά» του Πάολο Σορεντίνο. Την ταινία αυτή μας τη θύμισε η συνεργάτη δάμα Συγκρατσιέλα Ρούσου μέσα από τη στήλη της «Κάδρα με ιστορία γεμάτα μαγεία». Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την 5η 22 του μήνα, επιστρέφοντας πια από το Φεστιβάλ Βερολίνου, θα σας πούμε τις εντυπώσεις μας και βεβαίως θα έχουμε και άλλα πολλά νέα. Από μένα, τον Ιάκωβο Γογάκη, καλό βράδυ, σε λίγο η κλήρωση του διαγωνισμού μας για το ένα αντίτυπο του βιβλίου της Μάρος Μπέλου, Gadget Eros. Καλό βράδυ. Thought they were made for each other, won't be thinking of one another, never thinking just for one second she would take a different attraction. We don't want them, we don't want them, we don't want them. We don't want them, we don't want them, we don't want them, oh no. I can't go on without you, I can't go on without you, can't go on without you. What's the point of breaking my sweet heart? She wanted me to let down my guard. Well, you know what they say, it's better that way. So you better hush and walk away. We don't want them, we don't want them, we don't want them, yeah. We don't want them.
don't want that. We don't want that. Oh no. We don't want that. We don't want that. We don't want that. Oh no. I can't go on without you. Can't go on without me, hold on. Go on without you. Ooh, I can't go on without you, baby. Oh yeah. Oh, she loves me. She loves me now. She loves me. My love don't love. What is left but a broken man? 'Cause nothing hurts like a woman can. Can't go on without you. Can't go on without you. Oh yeah. Can't go on.